Ήδη εμείς ασχοληθήκαμε με το θέμα, έτσι αφουγκραστήκαμε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, σαν την διευρυμένη σύμβουλο τώρα, έτσι. Μιλάμε και ενάρρωση, αν θέλει, ενώ, σαν την ενίωση δήμος της ενάρρωσης. Φέραμε το θέμα και μάλιστα είχαμε δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο ήταν το νοσοκομείο, το Δήμο μας, έτσι. Και μετά δεύτερο θέμα ήταν τα σχολεία και κάναμε τις 2-3 ώρες συνεδρίες. Δύο πολύ σοβαρά θέματα. Έρχονται δηλαδή να τεθούν σε ερωτηματικά δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα είπε ο Πρόεδρος, ότι η υγεία και η παιδεία πρέπει να τις δει το κράτος με τελείως διαφορετικό πρίσμα και αντίληψη. Δεν μπορείς να κάνεις ισοπεδωτικές κινήσεις, πολιτικές, εξοικονόμησης πόρων και χρημάτων από αυτά τα δύο κοινωνικά αγαθά. Η απόφασή μας λοιπόν, γιατί έτσι βασανιστήκαμε, ήταν σχεδόν ομόφωνη να πω, πήραμε σε στοιχεία αναφέρω, ας πούμε, θεωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο την παροχή δημόσιας δωρεάν διαρκείας κοινωνικό αγαθό και ως ένα από τους βασικούς πυλώνες οικοδόμησης μιας δημοκρατικής κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Δεύτερον, κάθετα αντίθετο με κάθε απόπειρα υποβάθμισης της ποιότητας παροχής παιδείας ως προϊόν τεχνοπαιδευτικών αντιλήψεων, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Τρίτον, πιστεύει πως το μοναδικό κριτήριο των επικείμενων και πιθανών αλλαγών πρέπει να είναι το συμφέρον των μαθητών και η εξασφάλιση φοιτησής τους σε σχολεία με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό και κατάλληλο παιδευτικό περιβάλλον. Τέσσερα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι σε συνεχή ευρύπωση και θα σταθεί οργός στα δίκαια αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Πέντε, δεν δεχόμαστε να κλείσει κανένα σχολείο, και έτσι αποφασίσαμε τη συγκρότηση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής δήματος, αρχική παρατάξεων, βουλευτές κλπ. Για να κάνουμε ένα ραντεβού και να μιλήσουμε απευθείας με την Υπουργό, με την αρμόδια υποθεμάτων αυτών υφυπουργό. Το οποίο, αγαπητοί μου συμπολίτες, φίλοι, γονείς και συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, δεν κατέφθηκε δυνατόν να το πετύχουμε, όχι εγώ, ακόμη και οι βουλευτές. Έχουν κλείσει τις πόρτες, αποφασίζουν και διατάζουν, κάλεσαν μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, τους διευθυντές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έβγαλαν αυτή την απόφαση που έβγαλαν και είναι γνωστή και την έβγαλαν Κυριακή, παρακαλώ. Κυριακή που ανακοινώνονται οι υποτιμήσεις όταν είχαμε δραχμή και οι ανασχηματισμοί. Αυτό και μόνο αποτελεί ένα τραγικό στοιχείο και εγώ το κατήγγειλα αυτό. Το κατήγγειλα. Εθνιδιαστικά ανακοινώθηκαν, λέμε, δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες, πήραν αντίκτυπο της συνέλευσης και τα αφήνω στον πρόεδρο. Εθνιδιαστικά ανακοινώθηκαν το Υπουργείο Παιδείας στις συνενώσεις των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 11-12, στις οποίες περιλαμβάνονται συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων της Νάουσας. Μιλάμε για εμάς, για το Δήμο μας. Καταγγέλνουμε την τακτική του Υπουργείου, γιατί δεν έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες θέσεις της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, όλα αυτά τα στοιχεία των εκπαιδευτικών φορέων, αλλά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή εδώ, η 8 του 2011, 31 μηνύματα, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος εκπρόσωπος των ΜΜΕ, δεν φτάνει μόνο η δική μας η δύναμη και η φωνή. Λοιπόν, θα έλεγα το εξής, εσείς θα το κρίνετε. Επειδή μίλησα με τον κύριο Τόλκα, την Παρασκευή, 8 η ώρα το βράδυ, γίνεται αντίστοιχη σύσκεψη, συνέλευση, να το πούμε, λαϊκή, στη Μαρίνα. Για το επίσης όμοιο θέμα, παρόμοιο θέμα. Ο κύριος Τόλκας τουλάχιστον θα είναι. Και από ό,τι ξέρω από την Επιτροπή που διοργάνωσε ο κύριος Κυριακής Πούς Αργυρίου Μογιάννης, πρόεδρος της σχολικής επιτροπής του Συλλόγου Νέων Κοινωνιών, μου είπε ότι κάλεσαν και τους υπόλοιπους βουλευτές και φόρησαν την περιφέρεια κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι και για το ίδιο θέμα, γιατί το να παλέζονται να αποφέρει μόνο τη Μαρίνα μόνη της, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε μαζί, να πάμε όπως είμαστε από εδώ, όλοι μαζί στη Μαρίνα και μαζί να ενώσουμε τη φωνή με τους συμπολίτες μας της Μαρίνας και να διεκδικήσουμε την παραμονή και του Δήμου και του Δημοτικού στο Γιανακοπόλη και του Γυμνασίου στη Μαρίνα. Όλοι μαζί στον αγώνα, το σχολείο να μην κλείσει. Λοιπόν, το σχολείο πρέπει να μην κλείσει. Σε αυτή τη φάση, στο πρώτο κύκλο, αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Είμαι στο πλευρό σας, έχουμε σαφή θέση. Ξέρετε σε ποιο χώρο ανήκω, δεν κρύφτηκα, έτσι, αλλά αυτές οι τακτικές με φέρνουν σε αντίθετη φορά. Γι' αυτό επιβλήθηκε και κατήγγυλα. Δεν θα πάω αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσα να πω ότι δήμα και αυτό συμβαίνει, να μας ακούσουν τουλάχιστον. Να μας ακούσουν.
Εκπροσωπούμε το Δημοτικό Συμβούλιο 35.000 κόσμο. Και απαξίες, συναντήσεις και βουλευτές. Όχι μόνο στον νομό μας. Όχι μόνο στον νομό μας. Παντού. Άρα είναι προηγουμένες αποφάσεις και αυτή η τακτική πρέπει να κατακριθεί και να κατακριθεί με δυναμικό τρόπο. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι θα ακούσουμε απόψεις, έτσι, εγώ αυτή την πρόταση. Τους βουλευτές μας, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάτι, κάνουν τον αγώνα τους. Ο αγώνας τους μπορεί να είναι μέσα σε άλλα πλαίσια κτλ. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλοι έχουν πετάξει την καυτή πατάτα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαβούλευση, δεν εννοείται διαβούλευση όταν ανακοινώνει σε υφισταμένους σου να κάνουν μια δουλειά π.χ. στον προϊστάμενο. Ποια είναι η διαβούλευση με τους προϊστάμενους? Διέταξαν, έδωσαν εντολή σε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας να δει και να κάνει. Και βέβαια αυτός, το ανήθικο της υπόθεσης ήταν ότι φεύγοντας από εδώ δεσμεύτηκε και είπε ότι δεν έχω κάνει πρόταση εγώ να κλείσει το σχολείο για να αποχωρεί. Η μόνη πρόταση που έχω κάνει είναι το σχολείο της Φυγιάς, το οποίο και οι άνθρωποι από μόνοι τους προσβητήσαν διότι δεν υφίσταται και λόγος. Πρόεδρε, σε διαπάψω σήμερα. Τελικά αποδεικνύεται ότι και τι δεν είχε την συνένεση και σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέρειας με την κυρία Δήμαρχο, την κυρία Σουτζόγλου, έχει Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν υπήρχε συνένεση ούτε για το σχολείο της Φυγιάς. Και μπαίνει θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέρειας, πάστε μου. Είναι αντίθετο. Μας πήραμε από εκεί και πολύ σίγουρα έγκαιρα. Είναι 1,5 μήνα έτσι. Και σε ό,τι έχει να κάνει να συνεχίσουμε και τελειώνω σίγουρα. Προηγούμαστε. Και τελειώνω λίγο να ρωτώ, επειδή έχω μιλήσει και προσωπικά μετά σε κάποια στιγμή στην οποία έπρεπε να καταθέσει ο προϊστάμενος και το ρώτησα, όταν το ρώτησα αν έχει καταθέσει και ποια είναι η πρόταση που έχει καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας μετά από πληροφορίες που είπαμε ότι εμέσως πλην σαφώς εισηγήθηκε το κλείσιμο, μου απήντησε ότι δεν εισηγήθηκα εγώ κανένα κλείσιμο, απλά εντόπισα και επισήμανα ότι δίπλα του για να αποχώρει στα 3-4 χιλιόμετρα είναι ένα σχολείο, ας πούμε, δημοτικό της Μαρίνας, το οποίο το παρουσίασε και λίγο ότι διαθέτει, λέει, είναι πολύ καλό, είναι και πολύ κοντά κτλ. Και εκεί έγινε και η κουβέντα, θα ξαναέρθω στο θέμα της μεταφοράς και επίσης θα ξαναέρθω και θα καταθέσω την πρόσταση εγώ σαν πρόεδρος και θα ζητήσω και για την λογοτεχνική υποδομή. Για το θέμα της μεταφοράς, εκεί τον ρώτησα και καταλαβαίνω ότι και ο Δημοτικός πλέον αντιμετωπίζει, όπως από μία εβδόμου που δεν το γνώριζα από αυτό, τα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα ο Δήμος, αν αντέχει, αν έχει αυτή τη δυνατότητα και αν ο Δήμαρχος συνενεί και πάνω εκεί και εμείς θα... Ποια είναι η μεταφορά? Συγγνώμη λίγο να παρέχω, επειδή έχει τεθεί ζήτημα και έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές τη λέξη τι είναι καλό παιδαγωγικά κλπ. Έχουμε την τύχη λίγο να έχουμε τον κύριο Κουρούκλη μαζί μας, ο οποίος είναι πρόεδρος των καθηγητών δασκάλων. Αν θέλετε λίγο καθίστε να μας πείτε δύο κουβέντες. Από εδώ, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δεν είμαι πρόεδρος. Εντάξει. Αν θυμάστε, επικρότησα και πάνω στο δίκο σχήματος το δικό σας λόγο, θεωρώ ότι επικοινωνήσαμε εγκεφαλικά και αλλιώς συμπληρωθήκαμε και ειλικρινά σεβάστηκα και χάρηκα για τις εκπαιδευτικές σας απόψεις. Παρακαλώ λοιπόν να μας πείτε πέντε κουβέντες σχετικά με το παιδαγωγικό του θεολόγου θέματος, διότι έχετε και την εμπειρία και τις γνώσεις και αν θέλω μετά σας... Κύμα συνενώσεων είναι το πρώτο κύμα, θα υπάρξει και δεύτερο, θα υπάρξει και τρίτο. Επομένως, το να βάλετε το θέμα της αναστολής, εκτίμηση προσωπική, δεν είναι εκτίμηση συμβουλίου. Εκτιμώ λοιπόν ότι μάλλον ίσως να χρυσώσετε το δικό σας χάπι και να πάτε μια χρονιά πίσω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Αυτό που λέει το έγγραφο και διάβασε το δελτίο τύπου που διάβασε ο Δήμαρχος, το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, ότι σχωνεύσεις, βασμοί γίνονται κάθε χρόνο. Ναι, λοιπόν, γίνονται κάθε χρόνο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι το Δημοτικό Σχολείο της Μαρίνας, το Τίτλο, δεν λειτουργεί εξαθέσιμο. Λειτουργεί πενταθέσιμο. Άρα λοιπόν, αυτό που βάζει το Υπουργείο Παιδείας τώρα ότι θα πάτε σε εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο, δεν θα θέσετε σκηνή κορδόνι ότι θα είναι εξαθέσιο. Να το ξέρουν. Να το ξέρουν. Δηλαδή δεν λένε ότι συνενώνουνε. Και το βάζει το χέρι της στη φωτιά η κυρία Υπουργός και η κυρία Υφυπουργός και να πει ότι όποια συνένωση κάνω, το κάνω για παιδαγωγικούς λοιπόν λόγους και κάνω εξαθέσια σχολεία με τα προνόμια, τι εννοώ προνόμια, με τα μαθήματα, τους δασκάλους, τις ειδικότητες που έχει ένα εξαθέσιο σχολείο. Λοιπόν, για φανταστείτε να σας κλείσει ένα ολιγοθέσιο για να πάτε σε ένα ολιγοθέσιο πάλι σχολείο. Έτσι, κατάλαβα. Το άλλο ζήτημα που βάζεις, Πρόεδρε, που εμείς και εμείς το βλέπουμε, έχει να κάνει και με τη μεταφορά.
και με τη μετακίνηση των, των μαθητών. Ο Δήμαρχος πολύ σωστά είπε ότι τώρα να κοιτάξουμε το πώς θα σωθούμε, πώς θα σώσουμε την κατάσταση. Όμως, πρέπει από τώρα να κοιταζόμαστε τα μάτια. Τρεις περιπτώσεις εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να γίνει για τη μετακίνηση. Ένα, γιατί η μετακίνηση περνάει από το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτο, η δημοτική αρχή, η τοπική αυτοδιοίκηση... Γόνια μου, το ένα είναι αλλεργικό. Πέρυσι το γλιτώσαμε στο παραπέντε να προλάβουμε να το πάμε με 200 στην άρρωση στο νοσοκομείο να κάνουμε την αιρέση. Ποιος θα ειδοποιήσει, πότε θα ειδοποιήσουν τη μάνα ή τον πατέρα να πάει να πάρει το μωρό να το πάει στο νοσοκομείο. Τελείωσε το μωρό το δικό μου. Μετά εμένα ποιο, εγώ από πού θα ζητήσω τις ευθύνες. Πόσο μάλιστα θα δεν υπάρχει νοσοκομείο. Από πού θα ζητήσω ευθύνες. Αυτό πρέπει να σταθούμε όλοι όρθιοι στα πόδια μας, να το φροντοφωνάξουμε, να το πούμε το σχολείο να μην, να μην φύγει το σχολείο από το χωριό. Τι σημαίνει σχολείο για ένα χωριό, έτσι το σχολείο. Το χωριό μας, το χωριό μας έχει και μια ανάπτυξη που έρχεται κόσμος και η ανοικοδόμηση γίνεται συνέχεια. Δηλαδή εκεί που θέλουμε τον κόσμο, άμα κλείσει το σχολείο, τέρμα. Το χωριό είναι... Δηλαδή να γίνει το χωριό των γερών, τον μόνο συνταξιδεύει κάτι τέτοιο. Αύριο μετά αύριο κλειστά τα σχολιά, έτσι, και την Παρασκευή. Πάμε στη Μαρίνα, έτσι. Πάμε, έτσι.